βρισκόμαστε στις Θερμοπύλες, λίγα μέτρα αφού το νερό, αυτό το θερμό νερό αναβλύζει από το βουνό και αρχίζει και κυλάει μέσα σε αυτό το αυλάκι εδώ που βλέπουμε. Οι ίδιες οι Θερμοπύλες που πήρανε το όνομά τους ακριβώς από αυτό εδώ το φαινόμενο που βλέπουμε μπροστά μας, τις θερμές πηγές σε αυτήν εδώ ακριβώς την περιοχή. Παρατηρούμε και το διαφορετικό χρώμα του πυθμένα. Και φυσικά τους υδρατμούς που όλα οφείλονται στο περιεχόμενο αυτού του νερού. Στον τόπο εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, η ίδια η θεά Αθηνά ζήτησε από τη μητέρα όλων των θεών, την Υγεία, να δημιουργήσει αυτά τα λουτρά ακριβώς εδώ στις Θερμοπύλες για να θεραπευτεί ο Ηρακλής από τις πληγές του, να θεραπευτούν οι πληγές του Ηρακλή που είχε από τους άθλους του. Αυτή ακριβώς η υδρατμή που βλέπουμε αναδύονται από την ίδια τη γη. Το νερό είναι αρκετά ζεστό και περιέχει κυρίως θείο, χλώριο και νάτριο. Είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και λέγεται ότι και έρχονται εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι με ρευματικά, αρθρίτιδες, γυναικολογικά προβλήματα, ακόμα και νευρολογικές παθήσεις. Έχουν καταγραφεί επίσης επισκέψεις από ανθρώπους που έχουν παθήσεις του αναπνευστικού, ασθματικές καταστάσεις, βροχίτιδες, ακόμα και πνευμονικό εμφύσιμο. Από την αρχαιότητα λοιπόν εδώ ερχόταν ο κόσμος για να βρει μία θεραπεία με αυτό εδώ το πολύ ιδιαίτερο νερό των Θερμοπυλών. Ακολουθούμε λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη ροή προς τα Ανάντη. Μέχρι το σημείο της πηγής. Μερικά μέτρα δυτικότερα του μνημείου, του σύγχρονου μνημείου της μάχης των Θερμοπυλών, το μνημείο του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών, αλλά και των 700 Θεσπιαίων. Είναι έντονη η μυρωδιά του θείου που μυρίζει σαν κλούβιο αυγό, αλλά αυτό άλλωστε είναι που δίνει και τις θεραπευτικές ιδιότητες στο νερό. Ήρεμη εδώ η ροή, στρωτή, σε σχέση με πιο κάτω που είχε μικρά καταρακτάκια. Στο βάθος οι εγκαταστάσεις των Ιαματικών λουτρών, των περίφημων Ιαματικών λουτρών, των σύγχρονων θεραπευτικών λουτρών των Θερμοπυλών. Η ροή ακολουθεί τα ριζά του βράχου. Ήρεμη, στρωτή ροή. Το νερό αχνίζει και στο βάθος φαίνεται η Εθνική Οδός, αλλά και ακούγεται κιόλας από τα αυτοκίνητα.
Περπατώντας λοιπόν παράλληλα με το βράχο, πλησιάζουμε πλέον στις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Των νουτρών, όπου εδώ το θέαμα γίνεται πιο εντυπωσιακό, καθότι πέρα από τα μικρά καταρακτάκια όπως αυτό εδώ μπροστά μας, υπάρχει και ο μεγάλος καταράκτης που τον βλέπουμε ήδη και θα πάμε και πιο κοντά για να το δούμε ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν ο πιο γνωστός και ο πιο εντυπωσιακός καταράκτης, η διαφορά θερμοκρασίας είναι αισθητή με το περιβάλλον, αρκετά ζεστή εδώ η ατμόσφαιρα, βλέπουμε την πρασινάδα που έχει αναπτυχθεί πάνω στα βράχια που κυλάει το ζεστό αυτό ιαματικό νερό. Εδώ ακριβώς. Εδώ λοιπόν στο σημείο των πηγών, ακριβώς το παλιό κτίριο, πλήρως εγκαταλελειμμένο σήμερα. Και το πάλι ποτέ ξενοδοχείο εδώ λειτουργεί σήμερα ως δομή υποδοχής προσφύγων. Μια τελευταία οπτική εδώ στις πηγές με τον καταράκτη, για να κλείσουμε αυτό το μίνι οδηπορικό εδώ στις Θερμοπύλες, όνομα και πράγμα.